αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε τη κυβέρνηση, σεβασμιότατοι επίσκοποι, κύριοι τη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ω μέλο τη ελληνική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦΣ, που εδρεύει στην 115 πτέρυγα μάη στα Χανιά τη Κρήτη, είναι τιμή μου να περιγράψω τη σημερινή επίδειξη, η οποία θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του εορτασμού τη Ένωση των Ιταλίσεων με τη μητέρα Ελλάδα, που υλοποιήθηκε στι 21 Μαου του 1864. Μετά από πολύχρονες, οδυνηρές περιπέτειες και αγωνιώδεις προσπάθειες του λαού τους. Είμαι ο Σμυναγός Υπτάμενος Φουτάκης Νικόλαος, μαζί με τον υπεύθυνο ασφαλείας, Σμυναγό Υπτάμενο Κατσίβελο Σωτήριο και τον υπεύθυνο βιντεοσκόπησης, Υποσμυναγό Υπτάμενο Κιουλέπρομου Παναγιώτη. Ο υπτάμενος σημερινής επίδειξης είναι ο Σμυναγός Υπτάμενος Παπαδάκης Γιώργιος, ο οποίος έχει περισσότερες από 1.400 ώρες πίσω αεροσκάφου 16. Το αεροσκάφος σημερινής επίδειξης είναι της 337 μοίρας, φερισίμορφες δεξαμενές καυσίμου και σε συνδυασμό με τον ισχυρό του κινητήρα θα σας παρουσιάσει μια σειρά από εντυπωσιακούς ελιγμούς. Ο υπτάμενος, μετά την είσοδό του, θα εκτελέσει μια σειρά από οριζόντιους και κατακόρυφους ελιγμούς, επιδεικνύοντας έτσι τις δυνατότητες ελιγμών του F-16 στην αέρια μάχη. Η ομάδα ΖΕΣ τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμική παρουσία σε αεροπορικές επιδείξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, προβάλλοντας την Ελλάδα και την πολεμική αεροπορία σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2018 μόνο ο ΖΕΣ ταξίδευσε στη Δανία, στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στην Τσεχία, αποσπώντας για ακόμη μια φορά το θαυμασμό και την εκτίμηση του διεθνούς κοινού. Σήμερα όμως είναι εδώ, στον πολύπαθο και ένδοξο τούτο τόπο, για να τιμήσει με τη σειρά του αυτή την επέτειο κατά την οποία τερματίστηκε η πολυετής αγγλική και όχι μόνο κατοχή των Ιταλίσσων. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε όλοι μαζί το F-16 Fighting Falcon. Ακολουθήστε δηλαδή ένα κατακόρυφο αυτό πάνω από το λιμάνι της πόλης.
κοιτάς. Εκ μέρους της ομάδας των εταιρικών συνδύσεων που ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.